Τον κλωτσούσαν με μανία, τον γροθοκοπούσαν στο πρόσωπο και σε όλο του το σώμα. Σοκαρισμένος ο 24χρονος φοιτητής περιγράφει αποκλειστικά στον Α πως ομάδα κρούσης, όπως καταγγέλει, τον κυνήγησε μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών, ενώ περπατούσε χθες το μεσημέρι κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Λεωφόρο Μεσογείων. Για πες μου, πού έχεις χτυπήσει? Στο κεφάλι, λίγο και στο σβέρκο. Ναι, και βλέπω έχει τραύματα και στο αυτί. Πάντως τα χτυπήματα σου είναι πολύ δυνατά, με πολύ βία. Το περίμενες αυτό, τους έλεγες κάτι σε εκείνη την ώρα? Όχι, τίποτα. Απλά δεχόσουν τα χτυπήματα. Πρέπει να τελειώσει. Και αυτοί τι σου λέγανε? Ευχαρίστω, εντάξει. Τι, απλά ότι επειδή τους έγινε μια χειρονομία ή σου κάνανε? Αυτό. Όλα ξεκίνησαν από μια χειρονομία, υποστηρίζει ο Αλέξης Λάζαρης, από ομάδα νεαρών που βρισκόταν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Όπως λέει, τον είδα να διασχίζει τη Μεσογείο λίγα λεπτά μετά την επίθεση που δέχτηκαν χθες στα γραφεία τους. Ενοχλημένοι από την επίθεση, ήθελαν να ξεσπάσουν σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Και γι' αυτό τον προκάλεσαν, υποστηρίζει. Με έχει προηγηθεί. Με τα γραφεία. Θέλω να πω, δεν τους έκανες κάτι? Χειρονομία που μου κάνανε, τους έκανα και εγώ την ίδια. Και μετά σε πήραν από πίσω. Ναι. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση με αυτούς? Καμία σχέση, γίναγα από μια εργασία που είχα να κάνω. Αυτό. Όχι μόνο τον έδιραν μέχρι λιποθυμίας, όπως καταγγέλει, αλλά ο τελευταίος που του επιτέθηκε τον έκλεψε. Του άρπαξε το σάκο του και το πορτοφόλι του. Πόσα άτομα σε χτύπησαν? Τρεις στην αρχή και μετά ο τέταρτος με χτύπησε και μου πήγε την τσάντα. Σε αυτό εδώ το σημείο, οι δράστες της επίθεσης εγκατέλειψαν εμόφρυτο τον 24χρονο φοιτητή. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ήταν τρία άτομα. Επιβιβάστηκαν σε μία μηχανή και μπήκαν ανάποδα στην οδό Χατζέρη. Ήθελα να σκοτώσουν το παιδί μου, καταγγέλει ο πατέρας του 24χρονου φοιτητή της Σχολής Καλών Τεχνών. Είναι έξι άτομα τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, επειδή φυσιογνωμικά είχε το μουσάκι του και αυτά, και εκεί αρχίζουν και τρέχουν. Τους είδε που τρέχουν και τρέχει να σωθεί. Και τον προλαβαίνουν και τον ξυλοκόπησαν. Η αρβίλα που τον είχε πάρει πιο, αυτό δηλαδή το κάταγμα, στο ηγμόριο και ήταν πιο έντονο, θα μπαίνε μέσα το κόκαλο. Ξέρω εγώ τι θα γινόταν. Βλέπαν ότι είναι ένας άνθρωπος λεπτοκαμωμένος, ήρεμος. Και δηλαδή, του την πέσανε. Και του την πέσανε. Γιατί είναι ανεγκέφαλη. Ένας από τους νεαρούς, και ενώ ο γιος του βρισκόταν στο έδαφος, τον ρώτησε αν πονάει. Νόμιζε, όπως λέει, ότι θα τον βοηθήσει. Όμως εκείνος άρχισε να τον ξυλοκοπεί ξανά. Έρχεται ένας τέταρτος, του λέει «Είσαι καλά?» Λέει ο Αλέξης «Καλά». Νομίζοντας ότι θα σωθεί, ότι ήρθε κάποιος να τον βοηθήσει. Και έλα να δεις πόσο καλά είσαι τώρα. Και τώρα αρχίζει και το βαράει πάλι. Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ληστεία. Ο 24χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο, οι κακώσεις που φέρει είναι βαριές, γι' αυτό και αργότερα σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Η αστυνομία αναζητά ακόμα τρεις δράστες οι οποίοι συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του φοιτητή.